Α, μισό λεπτό. Είναι, με ενημερώνουν εδώ λοιπόν ότι είναι η νονά του μαθητή που χάθηκε από την Μύκονο που είπες πριν, Φάνη. Mm-hmm. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, μ' ακούτε, κυρία Ελευθερία. Εγώ δεν σας ακούω, κορίτσι μου. Μα, κυρία Ελευθερία, εσείς μ' ακούτε καλά τώρα ή όχι, να φωνάζω λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, ναι. Ναι. Μου είπαν ότι θέλετε να κάνετε μία έκκληση στον Νικόλα, αν σας ακούει. Ναι. Εσείς μένετε Αθήνα. Αν ακούσει το παιδί να πάρει ένα ταξί και να έρθει στην ονά του. Εσείς μένετε Αθήνα. Εγώ να το πληρώσω το ταξί. Εσείς... Αν μ' ακούει, μακάρι να με ακούει. Μένετε εδώ Αθήνα εσείς. Αθήνα, ναι, μεταμόρφωση. Από ό,τι κατάλαβα, ανησυχείτε για τον τρόπο που χάθηκε από την Μύκονο ο μικρός. Δεν ξέρω, αποβολή λέει το. Αχ, αγόρι μου, το βλέπω τώρα. Το βλέπω ψυχή μου. Έτσι μου είπε η μαμά του ότι το βάλανε αποβολή και τρέπεται να γυρίσει, λέει μάλλον. Πήρε το καράβι και ήρθε Αθήνα. Αν μας ακούει και εύχομαι να κάποιος να του μεταφέρει το μήνυμα, να έρθει ναι, σε εσάς. Ναι, μου. Ψυχούλα μου, το βλέπω και μου, δεν μπορώ. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, έτσι δεν είναι. Δεν πληγώνουμε όμως τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, το λέω και για μη κάτω. Μη συζητάτε, βλέπω άγνωστα και κλαίω, όχι αυτό το δικό μου το παιδί. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε. Θα του μεταφέρουμε το μήνυμα να έρθει σε εσάς. Να έρθει σε εσάς. Μην μείνει εδώ στην Αθήνα και γυρνάει. Εντάξει. Εντάξει, κυρία μου, ναι. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Μπαίνετε επίση γραμμή. Ήταν και δύσκολη επικοινωνία, αλλά το μήνυμα δόθηκε για τον Νικόλαο.